Καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά τον πατέρα Βασίλειο Λούρο, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και ολόκληρη την κοινότητα του Ζωοδόχου Πηγής στον πρόμο της Νέας Υόρκης για την ευγενική τους πρόσκληση να μιλήσω για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης. Ο τίτλος της σημερινής ομιλίας είναι «Ελληνική Επανάσταση του 1821, αγώνας υπερπίστεως και πατρίδος». Δανειζόμενοι από τον τίτλο της προκήρυξης «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος», η οποία κυκλοφόρησε στις 24 Φεβρουαρίου 1821 από τον ηγέτη της φιλικής εταιρείας Αλέξανδρο Υψηλάδη, καλώντας όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά όλους τους χριστιανούς να ξεσηκωθούν κατά του Οθωμανικού ζυγού. Ο Ελληνισμός, όπως ευρύτερα οι μη μουσουλμάνοι, κινδύνευαν να εμφανιστούν. Η καταπίεση που βίωναν οι κάτοικοι της Υπαίθρου τους εξανάγκασε να καταφύγουν σε πόλεις ή στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα κατά τον 18ο αιώνα, ολόκληρα χωριά ερήμωσαν και το φαινόμενο αυτό απέκτησε τέτοια διάσταση ώστε ονομάστηκε η Μεγάλη Φυγή. Η Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Επαναστάσεις κατά της μοναρχίας και της αριστοκρατίας συνέβαιναν και σε άλλες χώρες. Το 1776, με την Αμερικανική Επανάσταση, δημιουργήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το 1789, η Γαλλική Επανάσταση ενέπνευσε τις ιδέες της ελευθερίας, της ισότητας, της δημοκρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας. Τα συντάγματα για την Ελληνική Επανάσταση εστίαζαν στην ελευθερία έκφρασης, στην ελευθερία του τύπου, στην κατάργηση της σκλαβιάς, στην απελευθέρωση των σκλάβων, στην διάκριση των εξουσιών, στη δημοκρατία, με ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Η αξία της ελευθερίας εξυπνείται στα κλέφτικα τραγούδια, σε μια προσπάθεια να αναπτερωθεί το ηθικό των υποδουλωμένων Ελλήνων. Ήταν η εποχή που οι επαναστατικές ιδέες υλοποιούνταν ως επαναστατικές εξεγέρσεις από τους υπόδουλους λαούς των Βαλκανίων. Η Ελληνική Επανάσταση οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου εθνικού κράτους στην νοτιοανατολική Ευρώπη και επέφερε νέες γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Προς τα τέλη του 17ου αιώνα, οι σειράξεις μεταξύ Οθωμανών και Ευρωπαίων είχαν οδηγήσει στην αποδυνάμωση των Οθωμανών, καθώς είχαν χάσει εδάφη στην Κεντρική Ευρώπη και στη Βαλκανική. Ο Ελληνισμός επανασυνδέθηκε σταδιακά με την Ευρώπη και με το αρχαιοελληνικό παρελθόν του. Ένας Γάλλος έμπορος, ο Γκί, ο οποίος είχε ζήσει στην Κωνσταντινούπολη, έγραψε το 1771 ότι δεν χρειάζεται η νοσταλγία για την αρχαιότητα και τους προγόνους, γιατί εκείνοι ακόμα ζουν μέσα από τους απογόνους. Στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σημαντικό ρόλο και δραμάτισε η πνευματική αναγέννηση, η οποία κορυφώθηκε με τον νεοελληνικό διαφωτισμό. Ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Δημήτρης Καταρτζής Φωτιάδης και ο Αδαμάδιος Κοραής ήταν ορισμένες από τις ηγετικές μορφές του νεοελληνικού διαφωτισμού και παρακίνουσαν τους Έλληνες να επενδύσουν στην παιδεία. Ο Ελληνισμός της Διασποράς συνέβαλε ουσιαστικά στη διάδοση του άνεση απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων. Κατά τον 18ο αιώνα, Έλληνες ναυτικοί και έμποροι, οι οποίοι απέκτησαν οικονομική ευμάρεια, υποστήριξαν έμπρακτα την παιδεία, είτε ιδρύοντας βιβλιοθήκες και σχολεία, είτε καλύπτοντας τα έξοδα σπουδών Ελλήνων φοιτητών σε πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης. Ο Ρήγας Φεραίος, προάγγελος της Ελληνικής Επανάστασης, ήταν ο πρώτος που οργάνωσε την Εθνικοαπελευθερωτική Επανάσταση των Βαλκανικών Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των Οθωμανών, που ζούσαν στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.
Καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή, ανέφερε ο Ρήγας στο ποίημα του Ατούριου. Ένα ποίημα σύμβολο του αγώνα για την ελευθερία, το οποίο μεταφράστηκε σε βαλκανικές και δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες. Ο ελληνισμός αγωνίστηκε ηρωικά και με αυτοθυσία για την ελευθερία. Στην Ήπειρο, στην Κρήτη, στην Κάσο, στα Ψαρά, στη Χίο, στην Στερεά Ελλάδα, στη Μακεδονία και σε τόσα άλλα μέρη. Οι επώνυμοι ηγέτες της Ελληνικής Επανάστασης αγωνίστηκαν δίπλα στους ανώνυμους ήρωες. Γυναίκες και άνδρες έδωσαν το παράδειγμα της αυτοθυσίας. Άλλοι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί εμπνεύστηκαν από τον ηρωισμό των Ελλήνων αγωνιστών. Ορισμένοι φιλέλληνες συμμετείχαν στον ελληνικό αγώνα για την ανεξαρτησία, αγωνιζόμενοι στο πεδίο της μάχης ή και χρηματοδοτώντας την Ελληνική Επανάσταση. Καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν και διέδωσαν μέσα από τα έργα τους τον άμεσο αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία, όπως ο Γάλλος ζωγράφος Ευγένιος Δελακρουά, ο οποίος φιλοτέχνησε πίνακα με θέμα την καταστροφή της Χίου και άλλα φιλελληνικά έργα. Ο ευρωπαϊκός τύπος, ο οποίος κάλυπτε τις πράξεις ηρωισμού του ελληνισμού κατά τον αγώνα για την απελευθέρωση, βοήθησε στην Ελληνική Επανάσταση και κέρδισε, η οποία κέρδισε τη συμπάθεια της διεθνούς νόμης. Παρά τις δυσκολίες, η πρώτη περίοδος της Ελληνικής Επανάστασης ξεκίνησε με ενθουσιασμό και έθεσε τις βάσεις της Εθνοσυνέλευσης και του ελληνικού μελλοντικού κράτους. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν η πρώτη εθνική κίνηση στην Ανατολική Ευρώπη και η πρώτη επανάσταση που έλαβε χώρα σε μη χριστιανικό περιβάλλον. Πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, υπηρετώντας την Τρίτη Εθνοσυνέλευση. Το 1831, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις επέβαλαν τη μοναρχία και το 1844 δόθηκε στην Ελλάδα το Σύνταγμα. Την 25η Μαρτίου τιμάμε την εθνική μας επέτειο παράλληλα με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Μια μεγάλη θρησκευτική εορτή για την Ελλάδα, την Κύπρο και για τον απανταχού ελληνισμό. Τιμάμε την έναρξη και όχι τη λήξη της Ελληνικής Επανάστασης. Εορτάζουμε το χαρμόσυνο μήνυμα του Αρχάγγελου Γαβριήλ στη Θεοτόκο ότι μέσω εκείνης θα γεννηθεί ο Υιός του Θεού. Την επίτευξη δηλαδή του αδύνατου. Μέσω της πίστης όλα είναι δυνατά, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά. Και το γεγονός ότι οι Έλληνες απελευθερώθηκαν μετά από περίπου 400 χρόνια σκλαβιάς θεωρείται ως ένα θαύμα. Μαζί με τον εορτασμό της εθνικής μας επετείου, τιμάμε και τους παραδοσιακούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εορτάζουμε τις κοινές μας αξίες και τα ιδανικά, τη δημοκρατία, την ελευθερία, τον αμοιβαίο σεβασμό. Και επειδή οι μέρες για την προετοιμασία της μεγαλειώδους παρέλασης στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης πλησιάζουν, κλείνω την απόψινή μου ομιλία με την εξής ευχή. Ας αντλήσουμε δύναμη και ας διδαχτούμε το παράδειγμα των προγόνων μας. Να είμαστε άξιοι συνεχιστές της προσφοράς και του έργου τους. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και στα καλά, αλλά και στα δύσκολα. Ας δώσουμε το δυναμικό μας παρόν στην παρέλαση που φέτος γίνεται στις 30 Απριλίου στη Νέα Υόρκη με τη συμμετοχή των ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, των ελληνοορθόδοξων κοινοτήτων μας, των σχολείων μας, των Ελλήνων και των φιλελλήνων. Ας ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία και κυρίως ενωμένοι. Γιατί ενωμένοι πετυχαίνουμε περισσότερα, ακόμη και τα δύνατα.
Ζήτω 25η Μαρτίου.